Τι θα γίνει όμως με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τι θα γίνει με τα καταστήματα εστίασης? Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε πανελλαδικό επίπεδο που ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πάμε στο Ρέθυμνο, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο των επιχειρηματιών εστίασης, τον κύριο Κλαψινό, Ανδρέας Κλαψινός. Κύριε Κλαψινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα και από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας. Προβληματισμός της τάξης των συναδέλφων σας. Είχαμε σήμερα τις ανακοινώσεις για παράταση στο lockdown, ωστόσο δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις εστίασης, μόνο σενάρια. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπατε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το θέμα της εστίασης. Βέβαια, όπως ξέρουμε εμείς, τα μεγάλα κέντρα διασκέδασης, τα καφέ και τα μπαρ και ό,τι έχει να κάνει με την νυχτερινή διασκέδαση δεν θα ανοίξει σίγουρα τα Χριστούγεννα. Και όσον αφορά την αμιγώς εστίαση, τα εστιατόρια δηλαδή, υπάρχει μια σκέψη να ανοίξουν με αυστηρούς υγειονομικούς όρους και να ξανακλείσουν αμέσως μετά το Φωτόνι ή το Αγιανιού. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, από τις πληροφορίες που έχουμε από την Ομοσπονδία μας, οι όροι για να ανοίξει η εστίαση θα είναι πάρα πολύ αυστηροί. Οπότε δεν πιστεύω ότι αν ανοίξει η εστίαση στα Χριστούγεννα, πάρα πολλοί συνάδελφοι θα ανοίξουν τα καταστήματα. Κύριε Κλάψη, ναι, από τη μία τι έχει διαρρεύσει. Από τη μία έχει διαρρεύσει ότι ο αριθμός των πελατών θα είναι μικρότερος. Από την άλλη, για να γευματίσεις κάπου, θα πρέπει να έχεις κλείσει ραντεβού. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα, όπως ακούγεται. Θα θέλει ραντεβού, θα κλείνουμε 10 η ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τις 9 θα πρέπει να διώχνουν τον κόσμο μας. Θα είναι με ραντεβού και περιορισμένο χρονικό διάστημα θα κάθεται ο πελάτης στα καταστήματά μας. Αυτές είναι οι πληροφορίες μέχρι τώρα και όπως καταλαβαίνετε θα είναι κάτι το αποτρεπτικό έτσι ώστε πάρα πολλοί συνάδελφοι να μην ανοίξουν καθόλου την περίοδο των γιορτών. Οπότε αν αυτά τα σενάρια κύριε Κλαψινέ επιβεβαιωθούν και γίνουν πράξη, όπως μας λέτε και όπως λένε και δεκάδες εκπρόσωποι του κλάδου σας σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν θα βοηθήσουν πουθενά. Όχι, όχι. Δεν συμφέρνει κανέναν συνάδελφο πλέον να ανοίξει με αυτούς τους όρους και δεν θα το κάνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την εστίαση. Όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, για να γεμίσει ένα κατάστημα εστίασης θέλει πάρα πολλά χρήματα για να κάνει πάλι μια κίνηση όπως έγινε και την άλλη φορά. Οπότε δεν είναι σίγουρος ο συνάδελφος ότι θα βγάλει κέρδος σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν υπάρχουν τα ρεβεγιόν, δεν υπάρχουν χριστουγεννιάτικες γιορτές, δεν υπάρχει μουσική. Δεν υπάρχει τίποτα που μας εξασφαλίζει ότι θα έχουμε κάποιο κέρδος. Οπότε δεν θα ανοίξουμε καθόλου την περίοδο των γιορτών. Δηλαδή το πλέον πιθανό σενάριο, κύριε Κλαψινέ, στο Ρέθυμνο να μην ανοίξουν επιχειρήσεις εστίασης. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το πιθανότερο σενάριο με αυτά τα υγειονομικά μέτρα είναι ότι δεν θα ανοίξει κανένα συνάδελφος ή θα είναι πάρα πολύ ελάχιστοι αυτοί που θα το τολμήσουν. Μάλιστα. Κύριε Κλαψινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αντίδραση εκπροσώπου επιχειρηματιών εστίασης σε παγκρίτιο επίπεδο λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Πέτσα ότι παρατείνεται κατά μία εβδομάδα το lockdown, η δεύτερη αυτή περίοδος περιοριστικών μέτρων. Η